Σήμερα θα σου δείξω πώς να κάνεις το πιο ωραίο βίντεο από φωτογραφίες, πώς να προσθέσεις μουσική και πώς μπορείς να το φορμάρεις για όλα τα social media. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμπακίδου και σε καλωσορίζω στο κανάλι. Αν είσαι για πρώτη φορά εδώ, μαζί μου μαθαίνεις να χειρίζεσαι έξυπνα τα social media. Έχω ετοιμάσει 2 δωρεάν οδηγούς, ένας για το TikTok, ο άλλος είναι για το Instagram, θα σε βοηθήσουν να μεγαλώσεις το λογαριασμό σου, θα τους βρεις κάτω στην περιγραφή. Και κάθε εβδομάδα ανεβάζω ένα και πολλές φορές και 2 βίντεο που σου μαθαίνω όλα τα κόλπα. Γι' αυτό κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις από εδώ και πέρα κανένα δικό μου βίντεο. Σήμερα θα σου δείξω πώς να κάνεις βίντεο με φωτογραφίες, πώς μπορείς να βάλεις μουσική και πώς μπορείς τελικά να το ανεβάσεις σε όλα τα social media. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, η εφαρμογή λέγεται InShot. Σου έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτήν. Αυτήν χρησιμοποιώ, είναι πολύ εύκολη. Μπορείς να την κατεβάσεις είτε έχεις Android είτε έχεις iPhone. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε ένα βίντεο με φωτογραφίες. Πατάμε εδώ που λέει βίντεο. Πατάμε new, νέο δηλαδή. Και εδώ μας ρωτάει, θέλουμε βίντεο, θέλουμε φωτογραφίες ή θέλουμε όλα. Να ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις βίντεο και με φωτογραφίες και με βίντεο που έχεις στο κινητό σου. Παράλληλα, εμείς τώρα θα δείξουμε μόνο με φωτογραφίες. Πατάμε λοιπόν εδώ που είναι οι φωτογραφίες και μπορούμε να επιλέξουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε. Θα επιλέξω εγώ κάποιες εδώ που είναι δαχτυλίδια, έτσι για να σου δείξω πώς λειτουργεί. Νομίζω είναι αρκετές. Πατάμε T κάτω δεξιά. Εδώ τώρα μας ανοίγουν οι φωτογραφίες κάτω αριστερά στις γραμμούλες, στο τετραγωνάκι με τις γραμμούλες. Θέλουμε να διαλέξουμε σε ποια μορφή θέλουμε να είναι το βίντεό μας. Αν θέλουμε να είναι για το TikTok, είναι εδώ είναι επιλεγμένη ήδη. Αν θέλουμε για το YouTube, πατάμε εδώ το παραλληλόγραμμο. Το ίδιο μας δίνει και για Instagram. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να το κάνουμε για το YouTube. Πατάμε tick και πάμε λοιπόν να το βάλουμε να παίξει. Δεν έχει μουσική, δεν έχει ήχο αυτή τη στιγμή. Εδώ τώρα. Βλέπεις ότι η αλλαγή γίνεται έτσι λίγο απότομη. Πατώντας εδώ πάνω στο κυκλάκι στη σύνδεση με τις φωτογραφίες, μπορείς να πατήσεις ένα από όλα αυτά που βλέπεις στην πρώτη γραμμή. Αν πατήσεις εδώ το πρώτο τετραγωνάκι, βλέπεις ότι η μία φωτογραφία σβήνει μέσα στην άλλη. Έτσι. Από την άλλη πάλι μπορείς να βάλεις και το κυκλάκι. Και βλέπεις ότι γίνεται ένας κύκλος και εμφανίζεται το άλλο δαχτυλίδι. Οπότε αυτό είναι στη δική σου επιλογή. Εμένα μου αρέσει πάντα η μία φωτογραφία να σβήνει μέσα στην άλλη και επιλέγω αυτό. Αν θεωρείς ότι η φωτογραφία η μία τη δείχνει πάρα πολύ χρόνο μέσα στο βίντεο, δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ ώρα, μπορείς να πατήσεις να μαρκάρεις τη φωτογραφία και εδώ που είναι δεξιά και αριστερά τα αυτά και έτσι οι γραμμούλες, μπορείς με το δάχτυλό σου να τη μικρύνεις όσο θέλεις. Στα όσα δευτερόλεπτα θέλεις, εδώ σου γράφει και το χρόνο. Οπότε λοιπόν, το βάζεις να παίξει και βλέπεις ότι τώρα είναι πιο σύντομο. Αυτό μπορείς να το κάνεις με όλες τις φωτογραφίες. Και πόσο σύντομες τις θέλεις και να αλλάξεις εδώ τη σύνδεσή τους. Από εκεί και μετά τώρα μπορείς να βάλεις ήχο. Εδώ που βλέπουμε τον ήχο πατάμε πάνω. Έχει τα τραγούδια, έχει τραγούδια τα οποία σου δίνει το InShot, αλλά μπορείς και εσύ να βάλεις μουσική. Οπότε εδώ μπορούμε να διαλέξουμε οποιοδήποτε, τυχαία θα πάρω εδώ, θα ανοίξω, πάμε να ακούσουμε. Ας πούμε ότι προσθέτω το πρώτο, για να το προσθέσω πατάμε. Πατάμε το Use και έχει μπει και η μουσική. Τώρα, αν είναι κάτι που εδώ, αυτές οι φωτογραφίες ας πούμε, βλέπεις ότι δεν είναι λευκές και έχουν καφέ χρώμα και βγαίνει έτσι λίγο πιο στενή. Μπορείς να πατήσεις εδώ πάλι το τετραγωνάκι, να επιλέξεις το zoom και εδώ να ζουμάρεις όσο θέλεις τη φωτογραφία. Εδώ τη ζουμάρεις τελείως για να έρθει το καφέ, το τραπέζι δηλαδή που ακουμπάει ουσιαστικά το δαχτυλίδι και να γεμίσει όλη την εικόνα για να μην φαίνεται από δεξιά και αριστερά το άσπρο. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και εδώ στην γκρι. Πατάμε πάνω μαρκάρουμε, πατάμε το κουτάκι και ζουμάρουμε. Αν ένα δαχτυλίδι είναι μεγάλο και το θέλεις μικρότερο, το κάνεις αντίθετα. Δηλαδή εδώ ας πούμε, ας επιλέξουμε αυτό, είναι στο zoom, μπορούμε να το μικρύνουμε.
και να πάει πιο βαθιά το δαχτυλίδι. Αν θέλεις να πετάξεις μια φωτογραφία, μαρκάρεις πάνω και επιλέγεις τον κάδο. Και η φωτογραφία έχει φύγει. Αν έχεις μπερδευτεί και θέλεις να την επαναφέρεις, πατάς αριστερά το βελάκι και η φωτογραφία επανέρχεται. Αν θέλεις μια φωτογραφία να την παίξεις δύο φορές, μπορείς να πατήσεις εδώ τα δύο τετραγωνάκια και σου εμφανίζεται ακόμη μια φορά. Όλα τα άλλα δεν σου χρειάζονται, δεν χρειάζεται να σου τα δείξω. Αν θέλεις να γράψεις πάνω στη φωτογραφία σου, μπορείς και θέλεις, ας πούμε, να γράψεις στα social media, πατάς εδώ το emoji, το φατσάκι και εδώ στην μπάρα βλέπεις διάφορα αυτοκόλλητα, εμάς όμως μας ενδιαφέρουν τα social, οπότε πατάς εδώ που είναι το Facebook, επιλέγεις το Instagram, με το χέρι σου το βάζεις εδώ στην άκρη, συνήθως εκεί βάζουμε ή πάνω, βγαίνουμε από εδώ, πατάμε το γράμμα, το tab που λέει εδώ και μπορούμε να γράψουμε, ας πούμε, τα social media. Έτσι, εδώ, παπάκι, να γράψω εγώ το δικό μου, tab, κάτω, παύλα, fashion, κάτω, παύλα, Swiss. Πατάμε το βελάκι τελειώνουμε και με το χέρι μας το τοποθετούμε στο σημείο που θέλουμε. Εδώ λοιπόν βλέπεις ότι εμφανίζεται για λίγη ώρα, οπότε εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε τον χρόνο παραμονής της, του Instagram, της επωνυμίας του Instagram. Πατάμε εδώ για να ανεβούν, δηλαδή να ανοίξουν αυτά και πατώντας και μαρκάροντας το καθένα, το τραβάμε από εδώ από τη γραμμούλα και μπορούμε να το, όση ώρα θέλουμε να το βάλουμε να παίζει. Οπότε εδώ ας πούμε είναι καλά. Και αυτό παραμένει πάνω όση ώρα εμείς έχουμε επιλέξει. Εφόσον τελειώσεις, αν θέλεις βέβαια να προσθέσεις και βίντεο, μπορείς και αυτό να το κάνεις πατώντας το συν, είτε ακόμη μια φωτογραφία, είτε ακόμη ένα βίντεο, έτσι πάλι πατάς φώτο ή σου τα βγάζει όλα και επιλέγεις. Αν θέλεις πατάς το χ, αν επιλέξεις φωτογραφία πατάς το ok. Και εφόσον τελειώσεις, πατάς πάνω δεξιά το βελάκι με το τετραγωνάκι και το κάνεις save στο κινητό σου και από εκεί και μετά το χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Μετά από αυτό το επεισόδιο, τώρα και εσύ θα μπορείς να φτιάχνεις τα πιο ωραία βίντεο από φωτογραφίες. Θα μπορείς να τα ανεβάζεις στο TikTok, θα μπορείς να τα ανεβάζεις στο Instagram, στο YouTube κανάλι σου αν έχεις. Εγώ σου προτείνω να δεις πώς μπορείς να μεγαλώσεις το λογαριασμό σου στο Instagram, θα βρεις την playlist εδώ. Έχω πολλά πολλά βίντεο που θα σε βοηθήσουν πραγματικά να μεγαλώσεις το λογαριασμό σου και μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.